Το όνομά μου είναι Διονύσης Περδίκης και είμαι επίκουρος καθηγητής στο Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ασχολούμαι με την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των εντόμων που προσβάλλουν τις καλλιέργειες και κυρίως με την αντιμετώπιση τους με διάφορα μέσα όπως είναι η βιολογική αντιμετώπιση, όπως είναι με μεθόδους παγίδευσης ή και με άλλες μεθόδους. Στο πρόγραμμα Terra Lemnia, ο δικός μας ρόλος είναι να μελετήσουμε την επίδραση που έχουν οι γεωργικές πρακτικές όσον αφορά την βιοποικιλότητα και σε σχέση με τα έντομα που συναντούμε στις καλλιέργειες. Όπως ξέρετε, τα έντομα είναι περισσότερα από το 50% των οργανισμών που έχουμε στον πλανήτη και είναι η βάση για το οικοσύστημα. Δηλαδή, οι έντομα είναι αυτά τα οποία αποτελούν τη βασική τροφή για τα πτηνά, για τα αρπετά, για τα αμφίβια και επομένως έχει μεγάλη σημασία να τα μελετούμε. Έτσι, και αυτό θέλουμε να κάνουμε λοιπόν και στις καλλιέργειες, καθώς οι καλλιέργειες τελικά επηρεάζουν πάρα πολύ τον πληθυσμό των εντόμων. Έτσι, και άρα επηρεάζουν όλο το οικοσύστημα. Αυτό θέλουμε να δούμε και εδώ στη Λίμνο λοιπόν. Να βρούμε δηλαδή καλές πρακτικές που μπορεί να κάνουν οι παραγωγοί, έτσι ώστε να βοηθήσουν και την καλλιέργειά τους, αλλά την απόδοση της καλλιέργειας, αλλά και το οικοσύστημα. Εμείς αυτό που καταγράφουμε είναι το πληθυσμό των εντόμων σε καλλιέργειες που έχουν διαφορετικές, όπου εφαρμόζονται διαφορετικές γεωργικές πρακτικές. Ωστόσο, ο δικός μας ρόλος είναι να μπορέσουμε να δούμε πώς θα μπορούσαμε να έχουμε παραγωγή προϊόντων με την όσο δυνατόν καλύτερη διαχείριση του οικοσυστήματος. Δηλαδή, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι και η διαχείριση των εντόμων. Καθώς ξέρετε, υπάρχουν τα έντομα τα οποία μας κάνουν ζημιές καλλιέργειες, όπως τα περισσότερα από τα έντομα είναι έντομα τα οποία δεν μας κάνουν ζημιές και μάλιστα πολλά από αυτά είναι ωφέλιμα έντομα. Είναι έντομα δηλαδή τα οποία μας βοηθούν να ελέγχουμε τους πληθυσμούς των εντόμων που μας κάνουν ζημιές και πολλές φορές χρειάζεται να ψεκάζουμε για αυτά με εντομοκτόνα. Ο σκοπός λοιπόν στη σύγχρονη αντιμετώπιση των εντόμων είναι να βρούμε τρόπους έτσι ώστε να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε την δράση των ωφελήμων εντόμων στο δικό μας χωράφι, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να ψεκάζουν. Να μην χρειάζεται δηλαδή και να ξοδεύουμε χρήματα αλλά και να επιβαρύνουμε το περιβάλλον, χωρίς απ' την άλλη να έχουμε μείωση της παραγωγής μας. Αυτός είναι και ο σκοπός εδώ, να μπορέσουμε να δούμε στις καλλιέργειες της Λίμνου ποια ωφέλιμα έντομα έχουμε, αν μπορούμε αυτά να τα αξιοποιήσουμε και επίσης να δούμε και γενικά τους πληθυσμούς των εντόμων, τα είδη των εντόμων που έχουμε στο νησί, πώς διαφέρουν αυτά ανάλογα με την περιοχή και ανάλογα με τις γεωργικές πρακτικές ή και τις καλλιέργειες που έχουμε, είτε αυτά είναι σιτηρά, είτε είναι ψυχανθή, είτε άλλες καλλιέργειες που μπορεί να υπάρχουν.